Εδώ επέλεξε κάποια στιγμή, παρά το γεγονός ότι οι συζητήσει ήταν σε εξέλιξη, να κινηθεί προς τον χώρο του Πασόκ και των 58. Δεν υπήρξε τίποτε περαιτέρω. Επέλεξε... Μα πω δεν έβαλε θέμα, ας πούμε, τίτλου. Γιατί στην αρχή υπόθηκε και αυτό δεν ήταν θέμα πολιτική ουσία. Δεν λοιπόν. θα τα βρίσκαμε εκεί, αλλά έπρεπε με κάποιο τρόπο να φανεί ότι το κόμμα του συνεργάζεται μαζί σα. Στον πολιτικό του... τίτλο δεν υπήρχε καμία δυσκολία να αντιμετωπιστεί έτσι ώστε όλε οι συμπαρατασσόμενε δυνάμει να καταγράφονται και να προκύπτουν yeah. και στο επίπεδο του τίτλου. Νομίζω όμω ότι επρόκειτο για μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Okay. Θέλησε okay. να κινηθεί προ το χώρο του Πασόκ. Πώ διαμορφώνεται το λοιπόν αυτό το, το χώρο τη συνεργασία, σα εννοεί φαντάζομαι με του ανθρώπου με του οποίου συνομιλείτε, θεωρείτε ότι ε, αποτυπώνεται καλύτερα αυτή η ανάγκη τη διαμόρφωση όπω λέτε του τρίτου πόλου σε σχέση με τι κινήσει που γίνονται από το Πασόκ. Ναι, θεωρώ πω ναι. Και... Γιατί, να σα πω γιατί. Ναι. Διότι εκείνο το οποίο προσδιορίζει αυτή τη συμπαράταξη, αυτή την προοδευτική συνεργασία, είναι ακριβώ το πολιτικό περιεχόμενο, είναι το πρόγραμμα, είναι η αναφορά σε πολιτικέ δράσει που πρέπει να γίνουν σήμερα και βεβαίω και στην ύστερη και στην μεταμνημονιακή Ελλάδα. Εμεί δεν κάνουμε κάποια υπέρβαση να πούμε Ελάτε να συνεργαστούμε για να καταθέσουμε ένα κοινό ευρωψηφοδέλτιο. Εμεί λέμε ότι Ελάτε να συμπαραταχθούμε, αυτή τη συμπαράταξη προωθούμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και του σήμερα, τα οποία αναμφισβήτητα... Αν το πω άλλος, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Εσείς θεωρείτε ότι η δική σας, ας πούμε, η διαμόρφωση, η πολιτική διαμόρφωση του δικού σας χώρου ε, έχει προοδευτικό πρόσημο, ενώ αντιθέτω από την άλλη πλευρά, είναι ε, στρατηγική επιλογή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, έχει πρόσημο βαθύτατα προοδευτικό αυτό που έλεγα λίγο πριν, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, ότι η αναφορά μα είναι και στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, στη σημερινή Ελλάδα. Έχει αναμφισβήτητα προοδευτικό πρόσημο. Ε, για σκεφτείτε, θα ήταν δυνατό, θα ήταν, θα έλεγα, αν μη τι άλλο, στρεβλωτικό και τη πολιτική λογική, να είμαστε όλοι μαζί την ώρα που το Πασόκ μετέχει στην κυβέρνηση με συγκεκριμένε πολιτικέ δεσμεύσει. Και η δημοκρατική αριστερά, η οποία προωθεί αυτή την συμπαράταξη, αυτή την προοδευτική συνεργασία, να βρίσκεται στον χώρο τη αντιπολίτευση. Mm -hmm. Όταν γύρω, μάλιστα πρόεδρε. οι διαφωνίε. Το κοιτάτε στο μέλλον όμω, δεν είναι εσεί. Κοιτάτε προ το μέλλον εσεί τώρα. Κοιτάμε... Δεν είναι η συνεργασία δεν γίνεται για σήμερα. Γίνεται, φαντάζομαι, και για μετά τι εκλογέ και γενικότερα. Και αυτό η ερώτηση πάνω... είναι αν, κατά ναι. τη δική σα εκτίμηση, η διαμόρφωση του χώρου που επιδιώκει το Πασόκ σε συνεργασία με του 58 ή με όποιου άλλου στην πραγματικότητα είναι μια, ένας χώρος που έχει κάνει στρατηγική επιλογή τη συνεργασία του με τη ε, Νέα Δημοκρατία. Ναι, Βεβαίως, όχι. αναμφισβήτητα ναι. Mm. Αναμφισβήτητα Γιατί εσείς ναι. Γιατί αποκλείεται κύριε Πρόεδρε, εγώ κατάλαβα από τη συνεντεύξη σας mm. ότι σε μια προγραμματική βάση και συμφωνία μετά τις εκλογές ενώ Μπορείτε να κάνετε να συμμετέχετε σαν κυβερνητικό σχήμα. Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου, η δημοκρατική αριστερά. <σχυ> <σχυ> δεν <λέτε> όχι, δηλαδή. Δε... <σχυ> δεν, δεν λέτε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, να σα πω, κύριε Οικονόμου. Η δημοκρατική αριστερά και η προοδευτική συνεργασία, αυτή η συμπαράταξη, Αναφισβήτητα δεν είναι ανεύθυνη πολιτική δύναμη. Δηλαδή, εάν η χώρα βρεθεί μπροστά στην ανάγκη να προκύψει και μια ευρύτερη συνεννόηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πολιτική σταθερότητα, μια πολιτική σταθερότητα όμω στη βάση αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, βεβαίω εμεί δεν θα κινηθούμε ανεύθυνα. Mm -hmm. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για προγραμματική συμφωνία. Διότι και με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είχαμε μια προγραμματική συμφωνία, η οποία, η οποία κάποια στιγμή όμω. Έγινε χαρτοπόλεμο. Mm -hmm. Ναι, μιλάμε ποιος για χαρτοφόλεμο. Να... Την... Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, επειδή το έχετε ξαναπεί αυτό, ότι ουσιαστικά ε, καταρακώθηκε αυτή η προγραμματική συμφωνία, ποιο είχε την ευθύνη γι' αυτό. Ποιο είχε την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη. Ήταν μια επιλογή που έκανε η Νέα Δημοκρατία, ε, θεωρώντα ότι η κυβέρνηση πρέπει να λειτουργεί με, μονοκομματικό, με μονοκομματική αντίληψη, και άρα να περνάει τη δική τη γραμμή. Ήταν η υποχώρηση του Πασόκ από τα συμφωνηθέντα και με αποτέλεσμα να μείνετε μόνο ήταν σε και αυτή τα μα... ήταν και τα δύο μαζί κύριε Λιριτζή. Η Νέα Δημοκρατία επεδείκνυε μια συμπεριφορά μονοκομματικής κυβέρνησης. Και αυτή την λογική της μονοκομματικής κυβέρνησης, τρία κόμματα στηρίζαμε την κυβέρνηση, την εστήριζε και το Πασόκ. Mm. Και επειδή πρέπει να είμαι και οφείλω να είμαι mm. πολύ συγκεκριμένο, πρέπει να σας πω ότι σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Η συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που λέμε μια κυβέρνηση συνεργασία. Με σεβασμό των όσων είχαμε αποφασίσει. Ήταν σαν να ήταν μονοκομματική, λέτε στην πραγματικότητα. Να σα πω, κύριε Γιώργο, στο νό. εσωτερικό τη κυβέρνηση αντιμετωπίζετε ένα μπλοκ δυνάμεων Νέα Δημοκρατία Πασόκ και εσά απέναντι. Κοιτάξτε, όχι, δεν ήταν ακριβώ απέναντι. Τη δημοκρατική αριστερά την ήθελαν mm. ω το mm. δημοκρατικό άλοθη. Ω την δύναμη που αριστερά έδινε, αν θέλετε, νομιμοποίηση σε αυτή την κυβέρνηση. Εμεί δεν είχαμε αντίρρηση για αυτή την νομιμοποίηση προκειμένου να προκύψει το ωφέλιμο, το κοινό καλό για την κοινωνία και τη χώρα. Εσεί κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε έτσι όπω το λέτε τώρα. Γιατί υπάρχει και το μετά. Το παρελθόν ανήκει και εκεί που ανήκει. Και κρίνεται έτσι κι αλλιώ και θα κρυθεί. Εσεί μετά τι εκλογέ θα δείτε με το ίδιο μάτι πολιτικά ενώ τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε. Γιατί ένα από τα δύο θα γίνει μετά τι εκλογέ. Ή η Νέα Δημοκρατία θα κάνει κυβέρνηση με άλλε δυνάμει ή ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλε δυνάμει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Κύριε Οικονόμου, αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Ναι, ναι. Εκτός αν... Ε, κύριε Ικωνόμου, εγώ δεν θα κάνω προβολή στο μέλλον. Εγώ θα σα πω ότι σήμερα τα πράγματα κρίνονται και το σήμερα είναι καθοριστικό στη βάση του ποια πολιτική δέσμευση, ποιο πολιτικό πρόγραμμα, ποια πολιτική γραμμή ακολουθεί κάθε πολιτική δύναμη. Είναι προφανέ ότι σήμερα δεν συμφωνούμε ούτε με τον βαθύ συντηρητισμό και την πολιτική που ακολουθεί το συνεργατικό κυβερνητικό σχήμα Νέα Δημοκρατία Πασόκ, αλλά ούτε και με τον λαϊκισμό, τον, τη δημαγωγία, την υποσχεσιολογία, αλλά και την αντιφατικότητα τη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένω, το προγραμματικό θα κυριαρχήσει, λέτε σε εσάς. Αν Δηλαδή, κοιτάει. μπορείτε να πάτε ή με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή πάνω σε προγραμματική βάση. ή μια ευρύτερη συνεννόηση, εάν ευρύτερη. η χώρα. Εθνική ενότητα. Βεβαίω. Δεν μιλάω για κυβέρνηση εθνική ενότητα. Ναι. Μιλάω για μια ευρύτερη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων Μάλιστα. αναφορικά με το τι πρέπει να υπάρξει, τι πρέπει να ακολουθηθεί ω πολιτική, για να μπορέσει ο τόπο να ανασάνει, να βγει στην έξοδο από τα διευθυντικά τη συμφέροντα. Κύριε ένα διάλειμμα ναι. και πρέπει. θα συνεχίσουμε μετά. CSI Νέα Υόρκη. Κάθε Τετάρτη στις 11 και 4 το βράδυ.